με ερώτηση. Με βάση αυτά που είπε ο κύριος Τσούκαλης, με βάση αυτά που έχουν ακουστεί πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία, δημιουργείται η αίσθηση σε κάποιους, κάποιοι έχουν αποφασίσει και δεν μασάνε και δεν ακούνε ούτε τον Τσούκαλη, ούτε τον Βαρβιτσιώτη, ούτε το κανέναν. Και λένε θα ψηφίσω ή δεν θα ψηφίσω. Όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σας ρωτήσουμε. Όντως η διαπραγμάτευση θα γίνει με όρους, όποιος γουστάρει διαφορετικά εμείς θα τον κεράσουμε ένα καφέ και ας φύγει. Αυτό σημαίνει ρήξη. Και ρήξη τι σημαίνει? Ρήξη μέχρι εσχάτων, κόντρα μέχρι εσχάτων που οδηγεί τι, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποχώρησης ή αποπομπής. Δεν το βάζω έτσι όπως το βάζουν δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοί μου μέσα σε ένα κλίμα τρομολαγνίας. Προκύπτει από την κουβέντα. Ναι, ναι. Αν ρωτήσετε την προσωπική μου άποψη, πίνουμε ένα καφεδάκι και σας τη λέω. Αλλός δημοσιογράφος, κάνω τη δουλειά μου. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Παπαδάκη, έχετε καταλάβει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξαιρετικά σοβαρός στον τρόπο που θα διαπραγματευτεί. Γιατί, όπως είπα και πριν, είναι ο μόνος αυθεντικός διαπραγματευτής. Το ότι η διεθνής κοινή γνώμη είναι πάνω μας αυτή τη στιγμή, σαν χώρα. Και αυτό μας δίνει πόντους στη διαπραγμάτευση. Και εσείς το ξέρετε, επειδή είσαστε ένας δημοσιογράφος που έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Δηλαδή, για πρώτη φορά η χώρα έρχεται στο διεθνές στερέωμα εξαιτίας του ότι διαφαίνεται η ελπίδα ότι θα υπάρξει μια σοβαρή, σοβαρή, επαναλαμβάνω, διαπραγμάτευση. Τι θα πει σοβαρή διαπραγμάτευση? Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μας πείτε την πορεία της. Ακριβώς. Να μας πείτε τις διαβαθμίσεις της. Τα ρίχτερ που μπορεί να έχει μια τέτοια. Σοβαρή, κύριε Παπαδάκη, διαπραγμάτευση σημαίνει όλο το νομικό, θεσμικό, ευρωπαϊκό οπλοστάσιο μαζί σου. Πρώτον. Δεύτερον, σημαίνει όλο το αναλυτικό πρόγραμμα που αντιπροτείνεις στους εταίρους ως συμβόλαιο ευρωπαϊκό με τον ελληνικό λαό για να βγει από την κρίση και για να μπορέσει να αποπληρώσει το υπόλοιπο κομμάτι μετά την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Και σας λέω, που προσδιορίζεται ρωτώ, στο πόσο της ξέρετε ότι Φωτίου. Λέμε θεωρητικά το 51%, αλλά ξέρετε ότι η Γερμανία που αιματοκύλησε μια Ευρώπη έτυχε του 63% διαγραφής του χρέους. Έτσι. Και εμείς δεν ζητάμε ούτε μία λέξη παραπάνω από ό,τι έγινε το 53. Άμα δεν σας το δώσω, τι θα γίνει? Μην διακόπτετε ξανά τώρα. Τώρα θα πω όλο. Όχι, το... τώρα σας ρωτάω, δεν σας διακόπτω. Δεν κάνετε εσείς το τραπέζι, το κάνει ο κύριος Παπαδάκης. Γι' αυτό ήρθα κιόλας. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, για ακούστε τώρα. Πείτε το μόνο. Για λοιπόν πάμε. Πάμε είναι παρακάτω να δούμε. Μια νέα κυβέρνηση και θα έχετε τη βούληση που λέτε και την πολιτική για να γίνει δεκτό ένα αναλλακτικό πρόγραμμα. Είναι επαρκές. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να είναι ρεαλιστικό και βάσει ενός προγράμματος χρονικού που και κυρίως το πλαίσιο το πολιτικό, δηλαδή. Μπορεί να είναι, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή δημιουργούνται ρήγματα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μούντις. Η Μούντις αξιολογεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση Brexit. Τελειώσαμε με αυτό τουλάχιστον. Έχει δηλώσει εδώ, ναι. Ναι, ναι. Τελειώσαμε τουλάχιστον με αυτό τον μείζωνα φόβο. Και σας λέω ξανά ότι και ο φόβος αυτός στην Brexit δεν πέρασε και στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό βλέπετε και τη διεύρυνση ξανά της ψαλίδας που είδατε στη δική σας, νομίζω. Θα δείξουμε σε λίγο, Αντώνη. Ναι. Γιατί ο φόβος ο μείζων είναι η καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Είναι αυτά που λέγονται εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι να μην. Το τρίπτυχο του ελληνικού λαού ποιο είναι? Να μην του πάρουν το σπίτι του, το παιδί του, τα γερατιά του. Δεν θα του πάρουν λοιπόν το σπίτι, δεν θα του στείλουμε τα παιδιά του στο μετανάστες στη Γερμανία, θα του εξασφαλίσουμε τη σύνταξη. Ένα το κρατούμενο. Μα αυτό υπάρχει το πακέτο. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό, κύριε Παπαδάκη? Εάν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, γιατί ασχολούνται όλοι με εμάς? Τι συνέβη και ο Τσίπρας εχθές στα Twitter ήρθε τρίτο τρέντ παγκοσμίως? Γιατί, δηλαδή, τι συμβαίνει? Ξέρετε, όταν λέω στο ευρωπαϊκό αυτό γίγνε... και το θετικό, τη θετική του πλευρά και ερμηνεία, έχει και την αρνητική του. Δηλαδή, έχει τη θετική με την έννοια τι ωραία που τα λέει. Και την αρνητική του, για να δούμε, ρε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος που νομίζει ότι μπορεί να τα καταφέρει ενώ δεν μπορεί. Κοιτάξτε, η αγωνία λοιπόν του κόσμου, ακόμα και ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πώς θα τα καταφέρει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω να σας πω, ως καλόπιστος συνομιλητής λέω, όχι μόνο το 13ο μισθό και το 14ο, γιατί είναι κλοπή, τα κλέψανε. Ήταν λάθος, το φωνάζαμε από εδώ και δεν αλλάζουμε την άποψή μας. Ναι, είναι οι εισφορές του πατέρα μου.
και του πατέρα του και του πατέρα της είναι οι εισφορές ανθρώπων που δούλευαν τόσα χρόνια. Και του λένε ξαφνικά, ενώ σου γινόταν κρατήσεις για 14 μισθούς, σου κόβουμε τους δύο. Το θέμα όμως είναι εσείς που το λέτε για την επαναφορά. Από πού θα βρείτε τα χρήματα, που είναι ένα σεβαστό κονδύλι. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν που μου κάνατε, εάν πράγματι υπάρχει δυνατότητα αυτή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και σας απάντησα, σας ξαναπαντώ για να το ακούσουν και οι τηλεθεατές σας, οι τηλεθεατές μας, ότι μεγαλύτερο επιχείρημα από αυτό στο οικονομικό πεδίο, για το πολιτικό θα πω μια παρατήρηση. Λοιπόν, στο πολιτικό πεδίο, μεγαλύτερο επιχείρημα από αυτό που λέει Μούντις, ότι δηλαδή έξοδος χώρας από την Ευρωζώνη σημαίνει σπάσιμο, προσέξτε, σπάσιμο της φερεγγιότητας στο οικονομικό πεδίο. Και δεν υπάρχει περίπτωση αποκοπής, γιατί δεν προβλέπεται δεν, από το... Όχι μόνο, αλλά αν φύγει μια χώρα, σημαίνει ότι μια Ευρώπη η οποία ντόμινο βρίσκεται στο 0,2% σήμερα με επιθύρες την ύφεση, σημαίνει ότι όχι μόνο θα χάσει κι άλλους επενδυτές, 15% έχασε το τελευταίο χρόνια η Ευρώπη από επενδυτικό κεφάλαιο. Εγώ σας είπα όμως ότι θα φύγουμε από την Ευρώπη. Αυτό είναι οικονομικό. Θα σταματήσει η χρηματοδότηση. Λοιπόν, πώς δεν το λέει κύριε Τσούκαλη, το Brexit, ποιος το λέει, ο Σαμαράς δεν το λέει, θα με τρελάνετε. Ποιος λέει ότι είναι βιώσιμο το χρέος? Εγώ το λέω, ο Σαμαράς το λέει, κύριε Τσούκαλη. Φωτίου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν τον ακούει κανένα τον κύριο Σαμαρά στον Brexit. Μπράβο. Δεν τον ακούει και αυτό το φάνηκε. Δεν είναι... Ένα λεπτό κύριο Τσούκαλη, γιατί αυτό το πετύχατε είναι και εσείς και εμείς. Όταν η χώρα πήγαμε μια χώρα που ήταν στα όρια του Brexit. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε άλλα πράγματα. Και σταθεροποιήσαμε τη χώρα. Ένα λεπτό όμως. Γιατί εδώ ακούω μια άλλη φιλοσοφία. Πριν από λίγο ήταν οι διεθνικοί δανειστές στα τοκογλύφη. Τώρα γίνανε εταίροι. Πριν από λίγο οι οίκοι αξιολόγηση δεν μας νοιάζανε. Γιατί δεν μας νοιάζανε. Είπα εγώ τέτοια πράγματα σε μένα. Απαντάτε ή σε υποθετικά σενάρια που σας τα έχουν πει στη Νέα Δημοκρατία? Σε ποιον απαντάτε? Απαντήστε σε αυτό το τραπέζι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα κάνω την κριτική μου έτσι όπως την πιστεύω εγώ. Στην πιο ρημαγμένη περιοχή της Ελλάδας κατεβαίνετε. Πολύ καλά. Για λοιπόν σεβασμό στους ανθρώπους που σας ακούνε. Απαντήστε ευθέως αυτά που λέω. Είναι διαπραγματεύσιμο το χρέος? Όχι. Κυρία Φωτίου, είναι κυρία βιώσιμο. Κάποια λέει στιγμή όχι. Θα μάθετε να μην έχεσαστε αλαζόνας. Και θα αυτό μάθετε είναι να ακούτε. Λοιπόν, η μαχητικότητά μου εν ονόματι του ελληνικού λαού θα την πείτε εσείς αλαζονία. Του ΣΥΡΙΖΑ και τις προσδοκίες σας εξουσίας. Σας παρακαλώ πολύ. Αλαζόνεσαστε εσείς 100 χρόνια οβιδιακή, στην εξουσία. Κυρία Φωτίου, εκείνο το οποίο όσο πλησιάζουν οι μέρες για την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού, γιατί ούτε οι δημοσκοπήσεις του Δελατόλα ή οποιοδήποτε άλλη εφημερίδα ή εταιρεία, ούτε αυτά που λέμε εμείς εδώ, αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα δείξει. 10 μέρες, εντός ψαλμού. Στόχος δικός μας λοιπόν είναι η αποκάλυψη της αλήθειας, όχι όμως της υποκειμενικής αλήθειας, έτσι όπως τη θέλει η Νέα Δημοκρατία ή εσείς. Έτσι όπως προσπαθούμε εμείς να εκμεύσουμε από εσάς, προκειμένου να ενημερώσουμε ένα σωστά ενημερωμένο πολίτη για να πάρει τις αποφάσεις του. Η μεγάλη αγωνία λοιπόν είναι εάν μπορείτε, αν σας αφήσουν και αν δεν κάνετε και κολοτούμπες. Κάτι το οποίο δεν κάναμε, δεν είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή τι, λέμε πράγματα για να μαζέψουμε κόσμο και θα αρχίσουμε να λιένουμε τις γωνίες. Είναι σαν και αυτό που λέω εγώ την πεθερά μου, στην πεθερά μου. Όταν μου είπα αγόρι μου, μια γωνίτσα θέλω στο σπίτι, κάναμε το σπίτι στρογγυλό. Μήπως λοιπόν κάνετε και εσείς το πρόγραμμά σας στρογγυλό και δεν έχει γωνίες? Εγώ να μην παραπέμψω στο περιβόητο σποτάκι του κυρίου Χατζηδάκη που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα εννοεί όσα λέει. Αγαπητοί μου συμπολίτες, ακούστε με σοβαρά, τα εννοεί. Να μην το παραπέμψω, γιατί τώρα ποιος είναι αξιόπιστος? Άμα τη μία λένε ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, την άλλη λένε ότι τα εννοούμε και την τρίτη λένε δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Ακούστε. Το ζήτημα της αυτοδυναμίας, το οποίο διαφαίνεται πλέον και όπως βλέπετε, και θέλω να δω λίγο την... Να τη δούμε τη δημοσκόπηση αμέσως μετά. Το οποίο φαίνεται, όπως και το άνοιγμα ξανά της ψαλίδας που φαίνεται τις τελευταίες μέρες, δείχνει ακριβώς, κύριε Παπαδάκη, αυτή την επιθυμία, τη βούληση του ελληνικού λαού να στείλει τον αυθεντικό διαπραγματευτή, ο οποίος δεν θα τον προδώσει, γιατί δεν τον κρατάνε από κανένα μανίκι. Εμείς δεν είμαστε. Δεν είμαστε αλαζόνες καταρχήν, γιατί δεν υπήρξαμε ποτέ εξουσία.
Δεύτερον, την αλαζονία την κάνει η εξουσία, κύριε Παπαδάκη. Δεν την κάνει ο δρόμος, οι διαδηλώσεις και οι πλατείες στις οποίες εμείς συμμετείχαμε. Δεύτερον, η διαπραγμάτευση μπορούμε να την κάνουμε, γιατί εμάς δεν είμαστε σε καμία λίστα Λαγκάρτ, δεν είμαστε σε καμία Siemens, δεν πήραμε λεφτά κάτω από το τραπέζι, δεν μπήκαμε στο τρίγωνο της διαπλοκής και της διαφθοράς ποτέ. Άρα έχω σημασία, αλλά το περιεχόμενό της είναι λίγο που πρέπει να εξηγήσετε λίγο παραπάνω. Ναι, στο περιεχόμενο. Το διαφορετικό δηλαδή από αυτό που κάνει ο Σαμαράς τώρα. Κοιτάξτε, αυτό προσπάθησα να εξηγήσω πριν όσο μπορούσα. Δηλαδή, ότι εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι κοστολογημένο και λέει ακριβώς ποιους παραγωγικούς τομείς θα αναπτύξουμε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες. Σε ποια υποκείμενα. Υποκείμενα, δηλαδή με έμφαση στους νέους, θα ανοίξουμε τις νέες θέσεις εργασίας. Πώς και γιατί το μνημόνιο. Πώς θα σας ανοίξω. Το οποίο θα πω αμέσως. Κυρίως στο κοινωνικό κράτος, κύριε Παπαδάκη. Κυρίως στο κοινωνικό κράτος. Δηλαδή εννοώ παιδεία, υγεία, ασφάλιση, κύριε Παπαδάκη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους. Διότι αυτές έχουν ρημάξει. Αλλά όχι στο δημόσιο αποκλειστικά τομέα. Αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, όπως ξέρετε καλά. Και στον ενδιάμεσο τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Την οποία εμείς επενδύουμε σαν ένα νέο εργαλείο πρημοδότησης της συμμετοχής. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς αυτό το πρόγραμμα λοιπόν που έχουμε και αποδεικνύουμε γιατί είναι αναστρέψιμη η καταστροφή. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, αν αντί αυτού του προγράμματος έχουμε τα μνημόνια, τότε πρέπει να εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία πώς ξεκινήσαμε με 120% χρέος του ΑΕΠ. Πώς φτάσαμε το 2011, όπως ξέρει καλά ο κύριος Τσούκαλης που ήταν και προηγούμενα βουλευτής, μετά το κούρεμα του χρέους το 150%. Μάλιστα. Λίγο πιο σύντομα για να έχουν και άλλοι, δηλαδή, από το 120 με το μνημόνιο. Φτάσαμε στα 175, κουρεύτηκε στο 150 και ξανά προς τη δόξα τραβά στο 180%. Άρα αυτό που ξέρει ο λαός και που πρέπει να καταλάβει καλά, και το ξέρει πια, είναι ότι είμαστε μία χώρα υποσυνεχή απειλή χρεοκοπίας, και μέσα από αυτή την απειλή χρεοκοπίας θα καταστρέψουν όλο τον παραγωγικό ιστό και θα στείλουν τους ανθρώπους στο εξωτερικό. Και επενδύσεις δεν γινόντουσαν σε αυτό το κράτος τόσα χρόνια, όσο κυβερνούσε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Γινόταν χοντρές business. Μάλιστα. Και γινόταν χοντρές business. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι σήμερα μας ακούνε εμάς. Γιατί εμείς ξέρουν, κύριε Δελατόλα, θα είμαστε έντιμοι, θα κανονίσουμε τους νόμους με τους οποίους θα γίνεται κάθε φορά η επένδυση. Και δεν θα είναι τα μεγάλα πάρτι.